Λοιπόν, έλα να πάμε λίγο. Σαν θέατρο μοιάζει όλο αυτό. Μου είπε, σούπα, έπαιξα. Είδαμε εδώ τον κύριο Αποστολάκη, δεξί του χέρι. Τον άφησε τον κύριο Κασελάκη μόνο του σήμερα εδώ στον αέρα. Δηλαδή, γίνεται εδώ. Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε, αλλάζουμε κλίμα και θέμα. Είναι Παρασκευή και πρέπει να έχουμε τις προτάσεις της Ευελίνας Νύκτα που είναι εδώ κοντά μας. Προτάσεις για θέατρο, προτάσεις για κινηματογράφο, προτάσεις για συναυλίες. Μας έχεις φέρει απ' όλα. Θα περάσουμε καλά, εν πάση περιπτώσει, το Σαββατοκύριακο. Γιατί να είμαστε λίγο ξέγνιαστοι, θα πάμε να δούμε το Ξαφνικά πέρυσι το καλοκαίρι. Είναι το δράμα του Τένεσι Ουίλιαμς που παίζεται στο θέατρο Νέος Ακάδημος. Καταρχήν, μόνο πέρυσι το καλοκαίρι θα πούμε τώρα, έτσι. Ξαφνικά πέρυσι το καλοκαίρι. Ναι, ξαφνικά. Για πάμε, ναι. Ποιος ξέρει τι έγινε όμως ακριβώς. Γιατί είναι η πλούσια και αυταρχική κυρία Βέναλτ, η οποία λάτρευε τον γιο της. Είναι η Φιλαρέτη Κομνηνού. Είχε ένα γιο, τον ποιητή Σεμπάστιαν, που κάθε καλοκαίρι πήγαινε μαζί του διακοπές. Ήθελε να είναι πάντα δίπλα του. Όμως πέρσι το καλοκαίρι, για πρώτη φορά, ταξίδευσε με την ξαδέρφη του. Εκεί κάτι έγινε και πέθανε. Λες το. Όταν λοιπόν γύρισε πίσω η ξαδέρφη, άρχισε να εξιστορεί το πώς έγιναν τα γεγονότα. Δεν την πείθει όμως την μητέρα που αγαπούσε τόσο πολύ το γιο της και φέρνει έναν νευροχειρουργό και ζητάει να γίνει λοβοτομή στην ξαδέρφη. Είναι λίγο βαρύ, είναι λίγο βαρύ. Έχει και χιούμορ μέσα το θέατρο, η παράσταση. Ωστόσο, όλα αυτά τα γεγονότα έχουν ως στόχο να δούμε τι έγινε πέρσι το καλοκαίρι και τι απέγινε τελικά ο Σεμπάστιαν. Είναι ενδιαφέρον. Παίζουν πάρα πολύ καλή ηθοποίη. Παίζει και η Αναστασία Παντούση στο θέατρο Νέο Ακάδημος, στη σκηνοθεσία Λίλης Μελεμέ. Μάλιστα. Και θα πάμε να δούμε τώρα μια κωμωδία, το «Για μια ζωή». Από το βαρύ θα μας πας μετά στην κωμωδία, έτσι. Ναι, να έχουμε επιλογές. Εναλλαγή συναισθημάτων. Το «Για μια ζωή» είναι στο Θέατρο Πυρός 131. Είναι ένα έργο του Ρέπα και του Παπαθανασίου. Είναι κωμωδία. Παίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης και πάρα πολύ καλός κόσμος και ο Αλέξανδρος Φαντωνόπουλος. Πρόκειται για μια κωμωδία καταστάσεων που δραματίζεται το 1943. Είναι μια γυναίκα η οποία την υποδίεται η Δανάη Παπά, η Ζωή, η οποία είναι παντρεμένη με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη. Μέχρι που εκείνος χάνεται στο αλβανικό μέτωπο. Μετά από 3 χρόνια αποφασίζει να ξαναφτιάξει τη ζωή της με έναν νέο και είναι πάρα πολύ ευτυχισμένη και χαρούμενη. Και ζει στο σπίτι του μπαμπά του χαμένου, μαζί με τη μητέρα της. Και ο πατέρας, σαν και λίγο περίεργος, δέχεται το νέο ζευγάρι να μείνει μαζί του. Μέχρι που όμως ξαφνικά εμφανίζεται ο χαμένος τέος νυμφίος και κάπου εκεί ξεκινάει το μπέρδεμα. Ναι. Μάλιστα. Να πούμε ότι παίζουν η Μαρία Ντουνιλάκη, ο Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, η Σάρα Γανωτή, η Χριστίνα Μαθιουλάκη, ο Μιχάλης Μιχαλακίδης, Δανάη Παπά και ο Γιάννης Τσιμιτσέλης. Ωραία. Θέατρο Πυραιός 131, λοιπόν. Και πάμε σε ένα άλλο θέατρο, το Ulster America, στο θέατρο Αθηνά. Έχει 2 τελευταίες παραστάσεις, τη Δευτέρα και την Τρίτη. Έχει πάρει πάρα πολύ καλές κριτικές. Είναι σάτυρα. Πρωταγωνίστρια της Γιώβας, ο Κώστας Νικούλη και η Γιούλη Τσαγκαράκη. Είναι μια μαύρη κωμωδία με 3 ηθοποιούς, ο οποίος είναι ο ένας ηθοποιός, ο άλλος σκηνοθέτης, ο άλλος σεναριογράφος. Και μαζεύονται όλοι μαζί σε ένα άδειο θέατρο για να βγάλουν μια νέα παράσταση στην οποία όλοι φιλοδοξούν ότι θα κατακτήσουν το κάτι. Ο καθένας στο δικό του στόχο. Είναι όλοι πολύ αγαπημένοι, τα λένε πάρα πολύ ωραία, μέχρι που έρχεται αυτή η κόκκινη γραμμή που ξεχνάνε οτιδήποτε έχει να κάνει με πολιτική ορθότητα και ανοίγονται και ξεσπούν, γιατί ο καθένας θέλει το δικό του πράγμα. Λοιπόν, εκτός από θέατρο, λοιπόν, κάποιοι μπορεί να θέλουν να ακούσουν μουσική, να θέλουν να χορέψουν. Και νομίζω ότι δίνουμε μια πολύ καλή επιλογή, γιατί είναι για όλα τα γούστα αυτό εννοώ. Είναι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με τον Στέφανο Κορκολή στο Vox. Ξεκινάει και 8, που νομίζω ότι και για αυτούς που δεν θέλουν να ξενυχτάνε, είναι πάρα πολύ ωραία ώρα. Τέλεια. Καταπληκτική μουσική και 2, ο φοβερός τραγουδιστής ο Χατζηγιάννης. Εξαιρετική. Για πάμε να ακούσουμε λιγάκι, μπορούμε. Ναι. Τώρα ξεκινάνε στο Vox. Ξεκινάνε στις 8 και είναι στιγμιότυπο από το Vox αυτό με το Στέφανο Κορκολή να παίζει στο πιάνο. Πολύ ωραία, μελωδικά, ταξιδιάρικα. Να περάσετε όμορφα ό,τι και αν επιλέξετε, όπου και να πάτε. Έτσι και να ακολουθήσετε τις προτάσεις της Ευελίνας. Ξέρει τι λέει, ξέρει τι προτείνει. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, Ευελίνα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλό Σαββατοκύριακο.